την κακοδαιμονία την οποία περιγράψαμε μέσα από τη μελέτη και την έρευνα. Σίγουρα ζούμε μία περίοδο, μία εποχή, όχι ανάπτυξης της υγείας, όπως εμείς προφανώς προτιθέμεθα να κάνουμε ή είναι ο στρατηγικός μας ρόλος που θα θέλαμε να είχαμε. Στις εκλογές λοιπόν προσφεύγουμε με τους νέους να έχουν φύγει στο εξωτερικό, αρκετούς νέους να βρίσκονται στην ανεργία, γιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας να έχουν κουραστεί, να έχουν γεράσει μέσα σε αυτό, αλλά που θέλουν να δώσουν προφανώς, αλλά δεν έχουν τη βοήθεια από αυτό, και σε μια διαλυμένη πρωτοβάθμια περίθαλψη, η οποία, όπως περιγράψαμε και πριν, δεν υπάρχουν συστήματα με αρχή, μέση και τέλος. Είναι λίγο πλαδαρά τα πράγματα στην κατάληξή τους. Επίσης, θα έλεγε και ο ιδιωτικός νοσοκομιακός και διαγνωστικός τομέας, έχουμε δει μεγάλες εξαγορές, οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί τον προηγούμενο χρόνο στη χώρα μας, με απρόβλεπτες, εάν θέλετε, συνέπειες για το μέλλον, με την έννοια της επαγγελματοποίησης των γιατρών μέσα σε ένα τέτοιο χώρο που θα θέλουν να παράγουν υγεία με τον χαμηλότερο δυνατό τρόπο. Αυτό λοιπόν θεωρούμε όσο ποτέ άλλοτε το μόνο ανάχωμα, όπως θα έχετε διαπιστώσει εσείς, κυρία Λαβατζάνη, και οι συνάδελφοί σας, είναι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Είναι εκείνος επιστημονικός φορέας στη χώρα, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, που είναι η πραγματική φωνή των προβλημάτων. Θεωρούμε λοιπόν ότι αφενός μεν πρέπει όχι μόνο να συνεχιστεί η προσπάθεια του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στο κοινωνικό τομέα, στον επαγγελματικό, ένα σύγχρονος ευρωπαϊκός σύλλογος λειτουργεί κάτω με τις υπηρεσίες μας, που δεν έχει να συνδέξει τίποτα από κανένα ευρωπαϊκό σύλλογο λειτουργίας γιατρών, και όλα αυτά που έχουμε μοιραστεί όλα αυτά τα χρόνια. Θα έλεγα λοιπόν με τη συμμετοχή των γιατρών, εμείς ζητούμε όλοι οι γιατροί να αναλάβουν και την ατομική τους ευθύνη πλέον. Όχι μέσα από έναν εφησυχασμό ή μέσα από το «δε βαριέσαι, τι θα αλλάξει», αλλά μέσα από μια πολυσυμμετοχική διαδικασία να έρθουν να δηλώσουν την ατομική τους άποψη μέσα από την ατομική ευθύνη, μέσα από τον Ιατρικό του Σύλλογο Αθηνών, που για κάθε 4 χρόνια θα τη δίνουν. Άρα λοιπόν, εμείς δεν ζητούμε να ψηφίσουν την καλύτερη παράταξη που ξέρουμε εμείς ποια είναι. Προφανώς, τουλάχιστον αν με ρωτήσετε, ξέρω ποια είναι η καλύτερη παράταξη που τα τελευταία 30-40 χρόνια βρίσκεται στο τιμόνι, αλλά να δυναμώσουν αυτή την δύναμη, διότι είμαστε η μόνη σταθερή, καθαρή φωνή στο σύστημα της υγείας για τα επόμενα που μπορεί να έρθουν και ενδεχομένως δεν τα βλέπουμε μπροστά μας σήμερα. Επομένως, Πρόεδρε, μπαίνετε στην εκλογική φάση με πόσες ψήφους λιγότερες, γιατί... Πόσα μέλη λιγότερα. Δεν βιάζεστε, κύριε. Γιατί θα είναι μια κρίσιμη μάζα. Δεν βιάζουμε σε ένα σπίτι. Καταρχήν πρέπει να ξέρετε ότι τα 28.000 που τα τελευταία χρόνια του 2015-2014 υπήρχαν ως μέλη, σήμερα έχουμε πάει στο 24 κοντά προς 25. Ναι. 24 είναι. Ναι. Λοιπόν, γιατί συνταξιοδοτούνται συγχρόνως, αφαιρούν τον κόσμο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχει μία μείωση των τελευταίων ετών παρά την παραγωγή γιατρών. 3.000 λιγότερο. Βεβαίως. Ναι. Κύριε Σκόρδο. Φυσικά. Γι' αυτό λέμε, γεννάτε γιατί πεθαίνετε.